Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας Υγεία και Ευζήν εδώ στο EuroTV Θεσσαλονίκης. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 8 το απόγευμα και σε επανάληψη κάθε Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι μία διαφορετική εκπομπή και έχουμε σαν θέμα τις απεικονιστικές μεθόδους στην ιατρική για τη σωστή διάγνωση των παθήσεων. Θα μιλήσουμε για όσα ξέρετε και όσα θα πρέπει να μάθετε μέσα από αυτή την εκπομπή, δηλαδή θα μιλήσουμε για τις ακτινογραφίες, για αξονική τομογραφία, μαγνητική, υπέρηχο, για μαστογραφίες, για μαγνητικές μαστογραφίες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνεχίσουμε με το ίδιο μεν θέμα, αλλά θα μιλήσουμε για τις επίγουσες απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες γίνονται στη νεογνική, στη βρεφική και στην παιδική ηλικία. Ο καλεσμένος μας είναι εδώ. Με πολύ χαρά θέλω να σας παρουσιάσω τον ακτινολόγο, κύριο Αναστάσιο Λευκόπουλο. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που σήμερα είστε μαζί μας εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα που θα ήθελα μαζί να διελευκάνουμε και να πούμε ότι οι φίλοι τηλεθεατές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν έχουν κάποιες ερωτήσεις, είμαστε εμείς εδώ να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Εάν δεν μπορούμε ζωντανά, θα κρατήσουμε τις ερωτήσεις και ο γιατρός θα είναι στη διάθεσή σας για να μπορέσετε να, ό,τι ερωτήσεις έχετε, να σας τις απαντήσει. Χρήσιμες πληροφορίες, κύριε Λευκόπουλε, σήμερα για την εκπομπή μας όσο αφορά την ειδικότητά σας και είναι πολλά αυτά που πρέπει να πούμε όσο αφορά τις απεικονιστικές εξετάσεις. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τις εξετάσεις αυτές οι οποίες δεν ξέρουμε αν πάντοτε πρέπει να γίνονται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο και ας ξεκινήσουμε πρώτα από τη γνωστή σε όλους μας ακτινογραφία. Σας ακούμε, γιατρέ. Καλησπέρα και πάλι στους τηλεθεατές. Η ακτινογραφία είναι μια βασική εξέταση που έχει και μεγάλη ιστορία, πολλές δεκαετίες, με πιο σημαντική την ακτινογραφία θώρακα, που πιστεύω κάθε ένας έχει κάνει μία ή περισσότερες φορές και η οποία έχει προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον πολλά θετικά πράγματα. Μάλιστα τώρα, επειδή η ερώτηση γίνεται Νοέμβρη του 2021, περίπου 20-21 μήνες μετά τον υγειονομικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει με την πανδημία, η ακτινογραφία θώρακα έχει έρθει στην επικαιρότητα για πολλούς λόγους. Μάλιστα. Φυσικά για την πανδημία συνεπικουρείται με την αξονική τομογραφία και θα πούμε 2-3 λόγια αργότερα. Ναι. Άρα η ακτινογραφία θώρακα είναι κάτι που πρέπει από κάποια ηλικία και μετά να το κάνουμε συστηματικά, ίσως μια φορά το χρόνο, για προληπτικούς λόγους, θα έλεγαμε μετά τα 50-60, ναι. Γιατί μπορεί να μας αποκαλύψει πράγματα και να σώσει ζωές. Και φυσικά γίνεται και σε ειδικές περιπτώσεις, όταν τα παιδιά πάνε στο στρατό, σε υγειονομικούς χώρους, σε εστιατόρια κτλ. Κάνουμε για μια ακτινογραφία. Ναι, για να αποκλείσουμε, ναι, παθήσεις, ας πούμε, να μην μολυνθούν, ας πούμε, οι άνθρωποι που πηγαίνουν στους χώρους εστίασης ή αλλού. Πάντως είναι μια εξέταση η οποία είναι πολύ σημαντική και όταν μιλάμε για παθήσεις του θώρακα ή της καρδιάς, καλό είναι να γίνεται πριν από τις εξειδικευμένες εξετάσεις. Πολύ σωστά. Υπάρχουν κάποιες αντεδείξεις, υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τις αντεδείξεις για μια ακτινογραφία και νομίζω ότι είστε ο κατάλληλος για να μας απαντήσετε πού αντεδείκνεται μια ακτινογραφία, γιατρέ. Η ακτινογραφία, εκτός από του θώρακα, υπάρχουν και πάρα πολλές ακτινογραφίες, θα έλεγα οι πιο συχνές. Είναι οι ακτινογραφίες της σπονδυλικής στήλης, ναι, γιατί το αυχενικό σύνδρομο ή η όσφιο ισχυαλγία είναι κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, και γενικά για το μυοσκελετικό σύστημα, για τις, ναι, αρθρώσεις μας, για τα κόκαλα κτλ. Δεν υπάρχει καμία αντίδειξη. Τα μηχανήματα πια στην πλειοψηφία τους είναι ψηφιακά μηχανήματα με πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας, και μερικές φορές οι ορθοπαιδικοί ζητάνε και αρκετές ακτινογραφίες. Μάλιστα. Δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος, γιατί σε έναν άνθρωπο που έχει πολυαρθρίτιδα, ναι, που έχει, ας πούμε, πολλά προβλήματα, μπορεί να χρειαστεί να κάνει και περισσότερες ακτινογραφίες. Τώρα, αντένδειξη είναι, ας πούμε, δεν κάνεις ακτινογραφία σε εγκύους. Σε εγκυμοσύνη, στην περίοδο της εγκυμοσύνης, γιατρέ, ναι, σωστά. Βέβαια, δεν, το, ναι, αποφεύγεις διαροπάλου, ας πούμε, ή επίσης παίρνεις κάποιες προλήψεις. Παραδείγματος χάρη σε νέα άτομα, ναι, μπορεί να προστατεύσεις τα έξω ή εσωγενετικά όργανα σε εφήβους, που είναι πολύ σημαντικό, ιδίως στα κορίτσια. Έχουμε κάποια ειδικά προστατευτικά καλύματα,
ώστε όταν θέλουμε να κάνουμε ένα θώρακα. Στο σώμα τους. Και η διαχεόμενη ακτινοβολία, θα πάει, όταν κάνουμε το θώρακα, δεν θα πάει η ακτινοβολία. Στο υπόλοιπο σώμα. Στο υπόλοιπο σώμα, διαχέεται έμεσα, αλλά ναι, αποκλείουμε και αυτή την μικρή διάχυση της ακτινοβολίας. Είναι επομένως στοχευμένη η ακτινοβολία σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος, μας λέτε, και γίνεται πάρα πολύ απλά. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποια μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο σημείο το οποίο στοχεύει όταν γίνει η ακτινογραφία. Αυτό είναι σωστό? Ναι, εντάξει, όταν υπάρχουν κάποια ξένα σώματα, το έχουμε δει πολλές φορές. Υπάρχουν, ας πούμε, σε νέους ανθρώπους αυτά τα σκουλαρίκια που βάζουν, ναι, τα οποία κανονικά πρέπει να βγουν. Μερικές φορές είναι και δύσκολο. Άρα και ξένα σώματα ή καμιά φορά να μην ξεχαστούμε, θα πρέπει κανονικά να την κάνει την ακτινογραφία γυμνός ή με ένα απλό ένδυμα, ένα φανελάκι. Γιατί πολλές φορές, ναι, ξεχνάνε τα γυαλιά τους, ξεχνάνε πράγματα, ναι, ξεχνάνε να βγάλουν τις ζώνες, οι γυναίκες στο συθόδεσμο, mm-hmm, ο οποίος συθόδεσμος έχει μεταλλικά στοιχεία. Ακριβώς. Καλά, αυτά νομίζω ότι θα τα πει ο τεχνολόγος, ακριβώς, αυτός που θα κάνει την ακτινογραφία, ναι, τα ξέρει. Και, ναι. Ναι. Πρακτικά, δηλαδή, η ακτινογραφία δεν έχει, πλην εξαιρέσεων, δεν έχει αντεδείξεις. Δεν έχει αντεδείξεις και μας είπατε ότι η ψηφιακή ακτινογραφία είναι μια σωστή μέθοδος αυτή σε σχέση με την κλασική ακτινογραφία. Έχει καταφέρει ουσιαστικά να μειώσει τη δόση ακτινοβολίας. Τώρα, όσον αφορά την ακτινοβολία, θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της μέτρησης οστικής πυκνότητος. Εκεί χρησιμοποιείται τη μέθοδο αυτή. Τώρα θίγεται ένα άλλο μεγάλο θέμα που σχετίζεται με το προηγούμενο που αναφέραμε με τη σπονδυλική στήλη. Η μέτρηση οστικής πυκνότητας αφορά κυρίως, όχι αποκλειστικά, κυρίως γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Μάλιστα. Όποτε αρχίζει να εμφανίζεται και η οστεοπόρωση. Είναι ένα άλλο μηχάνημα, δεν είναι αμυγής ακτινοβολία όπως έχουμε στις ακτίνες Ρέντγκεν στα ψηφιακά μηχανήματα τα ακτινολογικά. Έχει πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας, δεν το συζητάμε εδώ για αντένδειξη. Απλώς γίνεται επιλεγμένα, ναι, και μάλιστα τώρα η καινούργια επιστημονική πρόταση είναι, γιατί συνήθως οι γυναίκες έρχονται και κάνουν ή τους γράφει ο γιατρός για λόγους και οικονομίας, ναι, ή περιορισμών από το κράτος, μία μέτρηση οστικής πυκνότητας συνήθως ζητάνε. Σε δύο σημεία γίνεται. Θα σας πω, ναι, η μοντέρνα εκδοχή είναι σε τρία σημεία. Σε τρία σημεία. Η ολοκληρωμένη, ναι, ναι. Είναι η οσφυϊκή και τα δύο ισχύα. Μάλιστα. Αν έχουμε, ναι, να επιλέξουμε για λόγους οικονομικούς, η πρότασή μου είναι να κάνουμε ένα από τα δύο ισχύα. Ναι. Γιατί στην οσφυϊκή μοίρα πολλές φορές οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν οστεόφυτα λόγω της ηλικίας. Ναι. Τα οποία προσμετρώνται στη μέτρηση οστικής πυκνότητας σαν, ναι, κάτι έξτρα και βγάζει ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Άρα, νομίζω σε ανθρώπους που έχουν σκολίωση, που έχουν έντονες εκφυλιστικές αλλοιώσεις ή αρθροπάθεια, προτιμούμε τα ισχύα. Αλλά η μοντέρνα εκδοχή είναι στα τρία σημεία. Μάλιστα, γιατρέ. Και αν δεν κάνω λάθος, η σύσταση από τους ειδικευμένους ιατρούς είναι να γίνεται αναδιετία. Νωρίτερα, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως μας είπατε, η ακτινοβολία είναι χαμηλή, αλλά συστήνεται αναδιετία να γίνεται μια εξέταση αυτού του είδους. Νομίζω είναι καλό αυτό το διάστημα που αναφέρεται. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που έχουμε πίσω προχωρημένη οστεοπόρωση, έχουμε αυξημένο, γιατί προσμετράμε και άλλους παράγοντες, κίνδυνο, mm-hmm, ναι, κατάγματος, εκεί πιθανόν, ναι, να χρειαστεί να κάνουμε και πιο συχνά μια επανάληψη, αλλά αυτό είναι εξειδικευμένο. Κάτι άλλο όσον αφορά τη ρευματοειδή αθρίτιδα και τη συγκεκριμένη αυτή εξέταση, υπάρχει συσχετισμός και μπορεί κάποιος γιατρός να συστήσει για τέτοια πάθηση αυτού του είδους την εξέταση? Η ρευματοειδής αρθρίτης πάλι αφορά κυρίως γυναίκες, αν και η εκπομπή μας είναι για όλους, δεν είναι μόνο ακριβώς, για τις γυναίκες. Ναι. Αστειεύομαι τώρα. Προσβάλλει αρκετά μεγάλο κομμάτι, είναι μια πολύ δύσκολη πάθηση η οποία, ναι, έχει και μεγάλο κόστος, και δεν λέω μόνο οικονομικό, που και αυτό το έχει κυρίως κόστος στην καθημερινή διαβίωση της γυναίκας, στην λειτουργικότητα των, ναι, γιατί ξεκινάει κυρίως από τα χέρια, γιατί, κυρίως, ναι, είναι, και εκεί δεν, η οστεοπόρωση έχει αν συνυπάρχει ένα δευτερεύον στοιχείο, το σημαντικό είναι να διαγνώσουμε έγκαιρα τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, η οποία εμφανίζεται με πρωινή δυσκαμψία στα χέρια, ναι. Και η ιδανική εξέταση γι' αυτό, και εδώ υπάρχει ένα θολό τοπίο, το οποίο πρέπει να το ξεδιαλύνουμε. Η πρώτη εξέταση εκλογής, που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ακόμη και συνάδελφοι γιατροί, είναι ο υπέρηχος. Βάζει την πρώιμη διάγνωση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα στις αρθρώσεις κυρίως των χεριών. Μάλιστα. Μετά έρχεται η ακτινογραφία και μετά έρχεται η μαγνητική τομογραφία, όταν θα κάνουμε έναν έλεγχο. Φυσικά ο ρευματολόγος θα συστήσει και
Αιματολογικές εξετάσεις. Μπράβο, τις εργαστηριακές εξετάσεις. Ναι. Αλλά επειδή αυτό κοστίζει πάρα πολύ στις γυναίκες και είμαστε και λίγο αμελείς γενικώς, και οι γιατροί και οι γυναίκες, πρέπει να πολεμήσουμε την πρώιμη διάγνωση, την πρόληψη δηλαδή. Την πρόληψη. Γιατί και η θεραπεία θα είναι ευκολότερη και το προσδόκιμο του αποτελέσματος μεγαλύτερο από το να πάμε σε καταστάσεις όπου. Γιατί η ρευματοδύση αρθρίτιδα, θα έχετε δει και εσείς και σε φιλικό σας περιβάλλον, κάνει παραμορφωτική αρθρίτιδα στο τέλος. Και είναι πολύ δύσκολο γιατί η καθημερινότητα χρειάζεται όλα τα σημεία του σώματος, ιδιαίτερα τα χέρια, τα οποία είναι και το πρώτο όργανο που μας λέτε ότι προσβάλλεται από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, επομένως ας είμαστε προσεκτικοί. Εάν έχουμε τελειώσει αυτό το θέμα όσον αφορά τις εξετάσεις αυτές, θα μιλήσουμε για τη μαστογραφία. Αφορά κατά κύριο λόγο τις γυναίκες και... Εδώ μπαίνουν πολλοί παράγοντες και θα ήθελα να μας δώσετε λίγο τη διευκρίνησή σας, μιας και η ειδικότητά σας είναι τόσο σημαντική για τις πληροφορίες αυτές σήμερα. Μιλάμε και για την απλή τη μαστογραφία που υπήρχε, αλλά μιλάμε και για την ψηφιακή μαστογραφία, η οποία έρχεται στο προσκήνιο και λύνει πάρα πολλές απορίες, γιατί είναι πάρα πολύ διευκρινιστική. Γιατρέ, συμφωνείτε? Κοιτάξτε τώρα, εδώ να πούμε το εξής. Να μην αφήσουμε παραπονούμενους και τους άντρες που ήταν και η γιορτή τους πρόσφατα. Ναι, φυσικά. 1% των καρκίνων του μαστού στον άνθρωπο αφορά τους άντρες. Ναι. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω μεγάλη εμπειρία χρονικά, δηλαδή είμαι στο επάγγελμα 35 χρόνια, έχω συναντήσει όλη την παθολογία της γυναίκας σε άντρα. Καρκίνο, αποστήματα, φλεγμονές. Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα, το πούμε γιατί είναι πολύ συχνό, είναι αυτό που λέμε γυναικομαστία. Γυναικομαστία. Που εμφανίζεται στους εφήβους. Ναι. Της πρώτης και της τρίτης ηλικίας. Ενώ εφήβους τρίτης ηλικίας, τους άνω των 65-70 ετών. Γίνεται κυρίως για αρμονικούς λόγους, είναι και κάτι το οποίο υποστρέφεται. Και υπάρχει εδώ η αληθής και η ψευδής γυναικομαστία. Αλλά δεν θα επεκταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, μερικές φορές, όχι στους εφήβους, στους μεγαλύτερους μπορεί να χρειαστεί, όταν έχουμε και κάποια σκληρία, να κάνουμε και στον άνδρα μαστογραφία. Και υπέρηχο. Ναι. Θα το πούμε μετά για τον υπέρηχο. Άρα, για να πάμε στη γυναίκα. Η μαστογραφία είναι ένα φοβερό εργαλείο. Αφήνουμε πίσω μας πια τη συμβατική μαστογραφία. Οι γυναίκες να επιδιώκουν, γιατί και στο δημόσιο, χωρίς να υπάρχουν πάρα πολλοί μαστογράφοι, όσοι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, ναι, και στο δυτικό τομέα βρίσκουμε πια ψηφιακούς μαστογράφους. Mm. Τι σημαίνει ψηφιακός μαστογράφος, ο οποίος έχει εξελιχθεί? Υπάρχουν και μαστογράφοι οι οποίοι κάνουν, αν έχετε ακούσει αυτό που λέμε τομοσύνθεση, mm-hmm, κάνουν πολλά πράγματα. Έχουν καταφέρει συνολικά να. Στον ψηφιακό μαστογράφο δεν αύξησε μόνο την ευκρίνεια και τα διαγνωστικά μας αποτελέσματα, μειώσαμε και τη δόση. Πλην εξαιρέσεων που υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις. Της ακτινοβολίας. Θα χρειαστεί, ναι, σε μερικές γυναίκες να κάνεις, ναι, κάτι επιπλέον, ας πούμε. Και πάντα η μαστογραφία θα πρέπει να συνοδεύεται από τον υπέρηχο. Προσέξτε τώρα, επειδή ζούμε σε μια ιδιαίτερη περίοδο, και επειδή η πρόληψη έχει υποχωρήσει λόγω του φόβου του COVID, ναι, πολλές γυναίκες, και όχι μόνο, εδώ αδράτω την ευκαιρία να πω, ναι, ότι πολλοί άνθρωποι, mm-hmm, με χρόνιες παθήσεις, καρκινοπαθείς, διαβητικοί, καρδιοπαθείς, στη διάρκεια της πανδημίας αμελήσαν τον προληπτικό τους έλεγχο, ναι, και πιστεύω τα αποτελέσματα μετά από συζητήσεις που έχω κάνει, εγώ δεν έχω στατιστικά δεδομένα, ναι, αλλά τα αποτελέσματα που θα μετρήσουμε στο μέλλον ίσως να είναι χειρότερα από αυτά που θα έχει προκαλέσει ο COVID. Γιατί ο κόσμος από το φόβο αποφεύγει το προληπτικό έλεγχο. Ας γυρίσουμε όμως στις γυναίκες. Δηλαδή, πότε πρέπει να κάνει μια γυναίκα μαστογραφία, εξαρτάται από το ιστορικό της. Γιατί ακούμε διάφορες ιστορίες, ας πούμε τα διεθνή δεδομένα. Μια γυναίκα που έχει καθαρό ιστορικό, τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει καρκίνος, προσέξτε, mm-hmm, μαστού οωθικών στο γυναικείο πληθυσμό. Ναι. Ή καρκίνος του προστάτη του πατέρα, που είναι κάτι που δεν το ξέρουν, και έχει τεκνοποιήσει νωρίς, λέω μερικούς παράγοντες, έχει θυλάσει. Δεν έχει πάρα πολύ πυκνούς μαζούς, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Αν όλα αυτά, λοιπόν, έχει ένα πολύ καλό, ιστορικό, καθαρό, το πούμε σε εισαγωγικά, ιστορικό, αυτή η γυναίκα ξεκινάει στα 40 της προληπτικό έλεγχο, ο οποίος συνδυάζεται και με τον υπέρηχο. Το κάθε πότε θα το κάνει μετά τα 40, mm-hmm, εξαρτάται πάλι από κάποιους παράγοντες, δηλαδή από την υφή του μαστού της. Το ταβάνι είναι τα 2 χρόνια, δεν πρέπει να αφήνει καμιά γυναίκα. Πάνω από 2 χρόνια να μην. Πάνω από 2 χρόνια τον επανελεκτικό έλεγχο, είτε είναι 40, είτε είναι 70, είτε 80, γιατί ρωτάνε πάρα πολλές γυναίκες μέχρι πότε και γιατρέ μου θα κάνω. Ακριβώς. Προληπτικό έλεγχο, ναι, εφόρου ζωής. Εφόρου ζωής. Απλώς, ναι, οι γυναίκες, εδώ υπάρχει ένα αρνητικό στοιχείο. Σχετικό αρνητικό στοιχείο, δεν είναι απόλυτο. Ναι. Ότι ο καρκίνος δυστυχώς είναι πολύ επιθετικός στις νεαρές ηλικίες. Προχθές εξέτασα μια νέα κοπέλα.
Είναι 31 χρόνια σήμερα, έπαθε καρκίνο του μαστού στα 26. Στα 26. Πήγε στα 26. Κληρονομική προδιάθεση. Όχι, είχε καθαρό ιστορικό. Μάλιστα. Είναι από τις άτυχες περιπτώσεις. Ναι. Μου έχει συμβεί πριν πολλά χρόνια, 32 χρονών, έγκυος. Και έγκυος. Χαμηλώνει ο μέσος όρος ηλικίας και δυστυχώς ο καρκίνος αυτής της ηλικίας είναι πιο επιθετικός. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι γυναίκες λοιπόν που έχουν ιστορικό. Ναι. Να μην αμελούνε, μας λέτε, γιατρέ. Και θα το κάνουν πιο συχνά. Θα σας πω τώρα, θα σας πω όσο μπορώ πιο σύντομα. Οι κοπέλες μπορούν να ξεκινάνε που έχουν στην οικογένεια τη μαμά ή τη γιαγιά, παραδείγματος χάρη. Πρώτου βαθμού συγγένεια. Πρώτου βαθμού και δευτέρου καμιά φορά. Είναι πιο, δεν είναι τόσο ισχυρό το στοιχείο, αλλά ας πούμε για την πρώτη βαθμού συγγένειας. Ναι. Πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο μαστογραφία και υπέρηχο μαζί. Προσέξτε τώρα. Επίσης μπορούμε από τα 25 χρόνια οι νέες κοπέλες μέχρι τα 35 που αρχίζει η μαστογραφία να κάνουν υπέρηχο μια φορά το χρόνο. Σε μερικές χώρες κάνουν και μαγνητική μαστογραφία. Αλλά αυτό είναι, το συζητάμε. Εξαιρετικές περιπτώσεις μας λέτε τώρα. Ναι, κάποιοι είναι πιο. Σε κάποιες χώρες όπως η Γερμανία, ας πούμε, που ξέρουμε συναδέλφους, είναι λίγο πιο. Έχουν ομάδες οι οποίες κάνουν σε αυτές τις κοπέλες και μαγνητική μαστογραφία. Εγώ πιστεύω αρκεί ο υπέρηχος. Άρα 25-35 υπέρηχος και μετά 35 κάθε χρόνο μαστογραφία και υπέρηχο. Μάλιστα, γιατρέ, είναι η πρώτη μαστογραφία, θεωρείται η μαστογραφία αναφοράς όπως δηλώνουν. Και πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση και με τους γυναικολόγους και με τους μαστολόγους η όλη διαδικασία και φυσικά η δική σας ειδικότητα είναι αυτή η οποία θα ελέγξει με λεπτομέρεια και ευκρίνεια τα αποτελέσματα. Για υποκλινικούς καρκίνους εδώ, τι ακριβώς χρειάζεται, τι γίνεται με τον προληπτικό έλεγχο, πώς μπορεί να αποδοθεί μια σωστή εικόνα από γυναίκες οι οποίες έχουν τέτοιου είδους καρκίνους μόνο με αυτή την εξέταση ή χρειάζεται να πάμε στην μαγνητική μαστογραφία. Είναι μια άλλη εξέταση η οποία αφού γίνουν οι προηγούμενες νομίζω είναι η επόμενη εξέταση που θα γίνει. Έμεσα το υπονοήσατε πριν να το πούμε ότι γιατί αναφέρετε στους συναδέλφους τους κλινικούς. Υπάρχει και η ψηλάφιση από τον γυναικολόγο που είναι βοηθητική, έτσι, δεν είναι απόλυτο στοιχείο, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει, όπως και η αυτοψηλάφιση. Αυτοψηλάφιση. Θα πρέπει να μάθουν οι γυναίκες να ψηλαφούν το μαστό τους. Ναι. Πολύ σημαντικό. Τώρα, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις όπου, όπως έλεγε ένας, και λέει, γιατί είναι ζωή, ένας μεγάλος δάσκαλός μας από τη Σουηδία, μερικές φορές ο καρκίνος μπορεί να κοιμάται. Άρα θα πρέπει να κάνει τακτικούς ελέγχους. Νομίζω με αυτά τα μεσοδιαστήματα που είπαμε, δηλαδή κάθε χρόνο μαστογραφία και υπέρηχο για τις γυναίκες που έχουν και τα. Αν έχετε ακούσει αυτά που λέμε Αντιγόνα, Αντζελίνα, Τζολί, πια. Ακριβώς. Τα μπράκα, ένα μπράκα, δύο. Τα κλινικά γονίδια. Αν τα έχουν ελέγξει. Και αυτά δεν ελέγχονται πολύ σε σχέση με άλλες χώρες, γιατί είναι υψηλό το κόστος της εξέτασης. Αλλά αν έχουμε και ένα τέτοιο παράγοντα γονιδιακής, ας πούμε. Απεικόνησης. Δηλαδή υπάρχει ιστορικό γονιδιακό. Τότε, ας πούμε, θα πρέπει να γίνονται πιο συστηματικοί έλεγχοι. Μάλιστα. Ιδίως όταν έχουμε τα μπράκα 1, μπράκα 2, τότε επιβάλλεται να κάνεις μαγνητική μαστογραφία στην ηλικία που έχουμε 25 με 35. Αλλά να ξέρουμε, επειδή γίνεται κατάχρηση σε αυτή τη χώρα. Ναι. Μια χώρα η οποία υποτίθεται έχει οικονομικά προβλήματα, συνεχίζεται να γίνεται μια απίστευτη κατάχρηση σε εξετάσεις που δεν χρειάζονται. Είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο. Που έχουμε όσον αφορά περιττές εξετάσεις και χειρουργία. Αυτό θα πρέπει κάπου να το όλοι να μαζί να το ελέγξουμε. Να το ελέγξουμε. Δεν είναι μας τιμάνι να είμαστε πρωταθλητές στις ανέτες ιατρικές πράξεις. Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ θα ήθελα να πω και διαβάζω εδώ και βλέπω ότι σε μια ψηφιακή μαστογραφία, αφενός μεν είναι πάρα πολύ καλή και διευκρινιστική για τους πυκνούς μαστούς, όπως μας είπατε κι εσείς, απ' την άλλη έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε όταν υπάρχει αυτό το φιλμ το οποίο παίρνετε και είναι μια άλλη απεικόνηση πλέον, να δείξει πιο καθαρά μια κατάσταση από την πρώτη αρχική απεικόνηση για να έχετε εσείς ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι σωστό επομένως να κάνουμε αυτή του είδους τη μαστογραφία, σας βοηθάει εσάς περισσότερο για το σωστό αποτέλεσμα? Οι πυκνοί μαστοί που το έχουμε πει 2-3 φορές μέχρι τώρα πραγματικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον ακτινολόγο και για τη γυναίκα φυσικά. Ναι, ναι. Πώς το αντιμετωπίζουμε, είπαμε, δεν ξεχνάμε, ούτε διαπραγματευόμαστε. Κάνουμε μαζί και υπέρηχο. Εμείς γράφουμε πολλές φορές τη μαστογραφία, ίσως να υπερβάλλουμε λίγο, BI-RADS 0. BI-RADS είναι ένα είδος ταξινόμησης. Τι σημαίνει το 0, ότι με τα στοιχεία που έχω δεν μπορώ να αποφασίσω. Πρέπει να βάλω. Υπάρξει και υπάρχει και υπέρηχο. Προσέξτε όμως τώρα, αυτό που είπατε πολύ και υπονοήσατε ίσως μια καινούργια τεχνολογία. Οι πυκνοί μαστοί με την ψηφιακή μαστογραφία έχουν τη δυνατότητα με αυτή την τεχνική της τομοσύνθεσης, όπως το λέμε, ουσιαστικά είναι μια τριδιάστατη τεχνική, οπότε παίρνεις τη λήψη και μετά μπορείς στο κομπιούτερ σου, posteriori, να κάνεις επεξεργασία των δεδομένων. Όπου φανταστείτε ένα μαστό, ο οποίος έχει κάποιες διαστάσεις, να τον κόβουμε ανάλογα με το μηχάνημα και την εταιρεία,
σε 50 φέτες. Ναι. Άρα αναλύουμε όπως κάνουμε στην αξονική. Δεν κάνουμε, η αξονική το κάνει κατά κάποιο ιό και μαγνητική τομογραφία. Ναι. Κάνει πολλαπλές τομές. Το ίδιο πράγμα πια έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε στη μαστογραφία. Δεν το κάνουμε όμως καταχρηστικά. Γιατί η τομοσύνθεση διπλασιάζει σχεδόν την ακτινοβολία στο μαστό. Ναι. Το κάνουμε σε ειδικές περιπτώσεις. Μπράβο, σε επιλεκτικές περιπτώσεις όταν κάτι μας προβληματίζει, βλέπουμε μια σκιά ύποπτη. Ναι. Και φυσικά σε έδαφος πάντα πικρών μαστών. Μετά από χειρουργία, τι συνιστάτε, δηλαδή μια γυναίκα η οποία έχει διαγνωστεί με μια κακοήθεια, η οποία έχει υποστεί ένα χειρουργείο, μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να κάνει μια επανεξέταση για να δουν ότι όλα βαίνουν έτσι όπως πρέπει να τραβήξουν το δρόμο της για την αποκατάσταση? Μεγάλο ερώτημα αυτό, αλλά πριν πάω στην απάντησή του, να πω το εξής, να κάνω μια επανάληψη. Ναι. Τι σημαίνει λοιπόν προληπτικός έλεγχος για τη γυναίκα? Αυτοψηλάφιση. Ψηλάφιση από το δίνεται στο γιατρό, μαστογραφία και υπέρυπο μαζί και σε ειδικές περιπτώσεις κάνει κάποιες ειδικές τεχνικές, γιατί υπάρχει και στον υπέρυχο. Κάνουμε, ας πούμε, λαστογραφία, κάνουμε κάποιες ειδικές τεχνικές. Ή στη μαστογραφία αναφέραμε την τομοσύνθεση. Και να προχωρήσουμε και στη μαγνητική μαστογραφία, η οποία έχει κάνει και αυτή ένα βήμα παραπάνω, γιατί η επιστήμη εξελίσσεται. Θα έχετε ακούσει σε αυτόν τον όρο πολυπαραμετρική μαγνητική μαστού. Ναι. Εφαρμόζεται και για το προστάτη. Αυτά είναι όμως εξειδικευμένα πράγματα. Πάμε τώρα στο μεταχειρητικό. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Εκεί μαστογραφία δεν θα κάνουμε πριν περάσει ο χρόνος. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Αν έχουμε κάποιες επιπλοκές, γιατί υπάρχουν μεταχειρητικές επιπλοκές με πιο συχνή καλοήθη κατάσταση που είναι η μεταχειρητική ουλή, ναι. Εκεί μπορούμε να δούμε πράγματα να απασχολήσει το γιατρό με υπέρυχο ή παρουσιάζει, ναι, ένα ίδρυμα. Είναι μια φλεγμονή μεταχειρητικά ο μαστός. Μπορούμε να το δούμε πολύ άνετα με τον υπέρυχο και αν χρειαστεί να βάλουμε μαγνητική μαστογραφία. Όχι μαστογραφία μέχρι να περάσει το τακτό χρονικό διάστημα. Επιβαρύνεται ο οργανισμός κατά κύριο λόγο, μας λέτε, και δεν χρειάζεται πάντοτε να συμβαίνει αυτό. Εγώ θα έλεγα, γιατρέ, ότι πρέπει να προχωρήσουμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το θέμα των χειρουργείων και εκεί πώς βοηθάει το θέμα της εγχείρησης. Μερικές φορές είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχετε πολύ στοχευμένη εικόνα του τι θα γίνει προκειμένου να χειρουργηθεί ένα άτομο στο μαστό. Κατά κύριο λόγο, μιας και μιλάμε μαστογραφία, υπάρχουν εξειδικευμένα μηχανήματα τα οποία θα αφήσουν ήσυχη τη γυναίκα ότι θα γίνει σωστά το χειρουργείο και στο σωστό χώρο που πρέπει να επιλέξει για να χειρουργηθεί και να αφαιρεθεί κάτι? Αυτό είναι πάλι μεγάλο ερώτημα. Και είναι και λίγο προκλητικό ερώτημα, γιατί αν μιλήσουμε για το τι συμβαίνει, θα είναι δυσάρεστο, δεν θα το κάνω. Ναι. Σημασία έχει, θα σας πω μια ιστορία, 2018 είμαι στο Βερολίνο, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του Μαστού και σε συζήτηση που κάνουμε εκεί, μας αναφέρουν συνάδελφοι Γερμανοί ότι αν τυχόν χειρουργήσουν μια γυναίκα χωρίς να έχουν κάνει, που είναι ύποπτη για καρκίνο του μαστού, έτσι, και γενικότερα, αν τη χειρουργήσουν χωρίς να έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Μάλιστα. Και εδώ δεν ξεχάσαμε να πούμε και κάτι. Δηλαδή, είπαμε μαστογραφία, υπέρυχο, μαγνητική μαστού, συμβιοψία. Δεν χειρουργείται στη Γερμανία, ναι, γυναίκα χωρίς βιοψία. Μάλιστα. Τους παίρνουν το πτυχίο. Mm-hmm. Δεν το συζητάνε στα δικαστήρια μετά από 20 χρόνια. Αλλά εδώ είναι μια άλλη χώρα, εξωτική, ιδιαίτερη. Δεν θέλω να επεκταθώ. Πάντως, οι γυναίκες, για να ξέρουν, όταν τους τύχει αυτό το άσχημο πράγμα, ναι, θα πρέπει να απαιτούν από το γιατρό τους, ναι, όλα αυτά που σας είπα. Μάλιστα. Βέβαια, βιοψία. Γιατί η βιοψία, ναι, θα καθορίσει αυτό που περιγράψετε εσείς με ωραίο τρόπο, το μεταχειρητικό, ναι, πλάνο, πώς θα κινηθεί, θα βγάλει μερικό στο μαστό, θα βγάλει όλους τους λεφαδένες, θα κάνει συμπληρωματική ακτινοθεραπεία, θα κάνει χήμιο, θα κάνει αυτό που λέμε νεοάτζουβαν θεραπεία, γιατί πολλές φορές, και έχουμε και καλά αποτελέσματα σε αυτό, δεν χειρουργούν οι συνάδελφοι, ναι, και καλά κάνουν, δίνουν χημειοθεραπεία όχι προληπτικά, θεραπευτικά. Για τη θεραπεία, ναι. Και βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα. Μερικές φορές, όχι πάντα, ο στόχος, ναι, είναι να μειωθεί ο όγκος. Μερικές φορές, ξέρετε, εξαλείφεται. Μακάρι να είναι. Άρα, πολύ ωραία τα νέα θα αυτά. Πρέπει, ναι, θα πρέπει, ας πούμε, να είμαστε συνεπείς. Και πολύ προσεκτικοί και να μην έχουμε τραυματικές εμπειρίες στο σώμα, ιδιαίτερα της γυναίκας, η οποία έχει το ψυχολογικό, αποκτάει και το σωματικό. Σίγουρα θα ήθελα, πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, να μας πείτε και κάτι το οποίο αφορά την αισθητική πλέον, χειρουργική πλαστική, η οποία πολλές γυναίκες επιλέγουν να βάλουν σιλικόνη στο στήθος τους. Τι εξετάσεις πρέπει να κάνουν αυτές οι γυναίκες και τι συμβαίνει αν μετατεθεί η σιλικόνη μέσα στο στήθος και πώς αυτό μπορεί να το δει κάποιος και να κάνει τις απαραίτητες μετά κινήσεις που πρέπει?
Η ερώτηση αφορά το αισθητικό, δεν αφορά. Γιατί και γυναίκες που θα κάνουν ολική μαστεκτομή. Θα χρησιμοποιήσουν τα υλικά. Μερικές προτιμούν να γίνουν αμαζόνες. Και το λέω θετικά ναι. αυτό. Είναι επιλογή της γυναίκας. Ναι. Να μείνουν με έναν μαστό, έτσι. Αλλά η πλειοψηφία βάζει προθέματα. Εκεί είναι άλλη ιστορία. Όχι. Προσέξτε να πούμε κάτι λοιπόν για τις γυναίκες που βάζουν προθέματα. Πρέπει να κάνουν τον ίδιο προληπτικό έλεγχο για να επαναλαμβανόμαστε. Πριν τα χειρουργία, τα όχι, όχι, ενώ, όχι, καλά, καθόλου θα ελεγχθεί έτσι ή αλλιώς. Θα πρέπει να κάνουν τον ίδιο προληπτικό έλεγχο. Δεν αλλάζει κάτι επειδή έχει πρόθεμα, η ίδια παθολογία θα αναπτυχθεί. Μάλιστα. Γιατί ουσιαστικά γιατί βάζει ένα πρόθεμα μια γυναίκα συνήθως, γιατί έχει μικρό μαστό. Μάλιστα. Συνήθως. Ναι. Ο μαζικός αδενός υπάρχει μπροστά και πάνω από το πρόθεμα. Mm-hmm. Και μπορεί να αναπτύξει την ίδια παθολογία και σε μια γυναίκα άλλη που έχει μικρό μαστό και δεν θα βάλει ποτέ προθέματα. Τώρα, υπάρχουν επιπλοκές στα προθέματα. Αυτό να το συζητήσουμε. Ποιες είναι οι επιπλοκές, δεν θα τις πούμε όλες. Θα πω μέσα από παραδείγματα που μου έχουν τύχει στη δικά μου καριέρα, ας πούμε. Μπορεί να υπάρξουν ρήξεις του προθέματος, να υπάρχουν μικροσυλλογές, που είναι μικρές, ασήμαντες επιπλοκές, δεν είναι σημαντικό. Αλλά αν βλέπετε και μια εκπομπή σε μια αμερικάνικη τηλεόραση για αποτυχημένες επεμβάσεις, ναι, ακριβώς, εκεί ναι. που είναι στο Hollywood ουσιαστικά, εκεί αν δείτε, πραγματικά είναι τραγικό τι συμβαίνει, γιατί καταφεύγουν σε μη διαπιστευμένους γιατρούς καμιά φορά. Και μεθόδους, ίσως δεν έχουν τα αποτελέσματα και τελικά υπάρχει, τα σωστά. Παραμόρφωση και στο μαστό. Ναι. Υπάρχουν, ας πούμε, περιπτώσεις, και σε νεότερες το έχω δει και σε ηλικιωμένες γυναίκες με προθέματα. Όταν υπάρχει η ρήξη του προθέματος, φεύγει η σιλικόνη και μπορεί να πάει, κυρίως πάει στην περιοχή της μασχάλης ή πέριξη του προθέματος, μάλιστα. αλλά έχουμε δει και τα λέμε σιλικονώματα. Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται σαν μάζες, είναι μπάλες σιλικόνης, οι οποίες πηγαίνουν και καθίζονται πάνω σχάρι στους λεφαδένες του μαστού. Επομένως δημιουργούν προβλήματα εκεί. Σαν όγκη και πανικοβάλλει για να γιατί. Όταν έχεις ιστορικό μαστού, λες τι έκανα πάλι, έχω παθολογικούς λεφαδένες ή υποτροπή της νόσου. Μάλιστα. Είναι τα σιλικονώματα τα οποία μπορεί να ξεφύγουν και σε άλλα σημεία του σώματος. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά κυρίως είναι η περιοχή του μαστού και η μασχάλη. Ναι. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο για να ξεκουραστεί και το κοινό που μας παρακολουθεί. Επανερχόμαστε σε λίγο με το ίδιο θέμα και με τον ίδιο γιατρό. Όταν πρωτοέμαθα ότι έχω καρκίνο του μαστού, άλλαξε όλος ο κόσμος. Δεν ήξερα καν τι είναι, δεν είχε ποτέ κανένα στην οικογένεια και μας έφερε τα πάνω κάτω. Το 2005 χειρουργήθηκα από καρκίνο του μαστού και έκανα μαστεκτομή. Το 2014, έχοντας περάσει 9 χρόνια, έπαθα τη μετάσταση. Τότε πάλι ήρθαν όλα τα πάνω κάτω. Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος. Τελικά όμως η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα που συντηρείς και ζεις μαζί του. Η ζωή μου πριν τον καρκίνο ήταν διαφορετική. Υπήρχε το άγχος, η δουλειά. Ήμουν όλη την ώρα στο σπίτι γιατί δούλευα, έπρεπε να σηκωθώ. Να πάω για δουλειά, δεν έβλεπα κανέναν, την οικογένειά μου. Απλά μερικοί δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιείς το χρόνο σου με τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Δεν στεναχωριέμαι πλέον ούτε για οικονομικά θέματα, ούτε για τίποτα άλλο. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να είναι καλά η οικογένειά μου, εγώ, να τους δίνω δύναμη και να μου δίνουν κι αυτοί. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει, αλλά άλλαξε και ο τρόπος που βλέπω πλέον τη ζωή μου. Αντιμετωπίζω κάθε μέρα το φόβο, αλλά προσπαθώ να το αντιμετωπίζω και να το ξεχνάω. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία για να είναι θλιβερή. Είμαι ευγνώμων γιατί μπορώ και κάνω πράγματα που μ' αρέσουν, που αγαπάω. Μ' αρέσει να πηγαίνω διακοπές στη θάλασσα, μ' αρέσει να πηγαίνω εκδρομές. Μ' αρέσει να πηγαίνω στο μπάσκετ, να βλέπω την κόρη μου να παίζει. Εκεί γίνομαι λίγο φανατική. Η ζωή είναι μία και μοναδική. Πρέπει να τη ζούμε έτσι όπως κανονικά πρέπει όλοι οι άνθρωποι να τη ζούνε. Πλέον δεν έχω το άγχος να μην αργήσω, να μην πάω εδώ, να μην πάω εκεί. Όχι, μ' αρέσει να περνάω καλά. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλοι μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως σας είπαμε σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στις διαγνώσεις που μπορούμε να κάνουμε, μαστογραφίες, όπως συζητούσαμε πριν,
Θα μιλήσουμε τώρα για τους υπερήχους και ο γιατρός, ο οποίος είναι και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας, θα μας απαντήσει, ο κύριος Λευκόπουλος, θα μας απαντήσει σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, γιατί συζητούσαμε για τη σιλικόνη, για τα ενθέματα, για όλη αυτή την αισθητική που χρησιμοποιούν πάρα πολλές γυναίκες για να δείξουν πιο όμορφο το σώμα τους. Τελικά αν αυτό κάνει καλό, αν βλάπτει, τι πρέπει να προσέχουν, γιατί και αυτή η κατηγορία των γυναικών, αν και είναι αισθητική, πρέπει πάντοτε να κάνει κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Σας ακούμε, γιατρέ, για τη συνέχεια. Νομίζω να επαναλάβουμε ότι οι γυναίκες που βάζουν προθέματα σιλικόνης πρέπει να κάνουν τον ίδιο προληπτικό έλεγχο και όταν δουν κάτι που θα τους ενοχλήσει, κάποια διαφορά στο ένα από τα δύο στήθη τους, ναι, γιατί πολλές φορές μπορεί να χαλάσει ή να σπάσει το ένα πρόθεμα, mm-hmm, ή να έχει κάποιες αλλοιώσεις. Ο πιο απλός τρόπος να το δούμε είναι ο υπέρηχος. Με τον υπέρηχο, λέτε. Ναι. Και χωρίς να μην φοβούνται επίσης να κάνουν μαστογραφή, γιατί μερικές φοβούνται ότι με την πίεση. Θα σπάσει το όχι, υλικό. Όχι, ναι, ναι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοιος λόγος. Ναι, ναι. Όσον αφορά τώρα το θέμα. Καρκίνος, δημιουργείται και καρκίνος από τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται? Είναι απόλυτα σωστά αυτά τα υλικά? Πρέπει να ξέρουμε τι διαλέγουμε? Υπάρχουν ποιότητες, υπάρχουν τιμές διάφορες? Η δική σας η άποψη για να κλείσουμε το θέμα αυτό ποια είναι? Αυτό δεν το ξέρω προσωπικά. Θα έπρεπε να πάει να δώσει ένας πλαστικός χειρουργός ή ακόμη και ένας χειρουργός μαστού που μπορεί να τοποθετεί και προθέμα, γιατί το κάνουν και οι κλασικοί χειρουργοί μαστού, όχι οποιοδήποτε. Ναι. Ναι, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε, δηλαδή να προκαλέσει σιλικόνη, μπορεί να κάνει ερεθισμούς, να κάνει φλεγμονές, να κάνει πράγματα, δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για να γίνει... Μάλιστα. Επομένως, θα συνεχίσουμε σε μια άλλη εξέταση πάρα πολύ σημαντική. Θα μιλήσουμε για τους υπερήχους. Οι υπερήχοι, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και συνοδεύονται με τις μαστογραφίες. Έχουμε τα τρίπλεξ αορτικού τόξου, που είναι μια πολύ σημαντική εξέταση, και θέλω να σας ρωτήσω πότε δικαιολογείται ένας τέτοιος έλεγχος και η σοβαρότητα της εξέτασης ποια είναι? Για το τελευταίο που είπατε, το αορτικό τόξο ή το ανέβρισμα της θωρακικής αορτής ελέγχεται, μπορεί ένας καρδιολόγος να έχει μια πρώτη εκτίμηση για το εύρος του ανεβρίσματος, αλλά εκεί θέλουμε απαραίτητα αξονική τομογραφία μέσα και αγραφικό. Αλλά επειδή μου δώσατε την ευκαιρία να πούμε για τους υπερήχους, οι υπέρηχοι είναι υπέροχοι. Μάλιστα. Είναι η εξέταση που αγαπάω, που δυστυχώς δεν την αγαπάνε οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου. Μα είναι ανώδυνη όμως, γιατί. Θα σας πω, δεν την αγαπάνε, γιατί είναι η πιο κουραστική εξέταση για τον ακτινολόγο. Είναι λεπτομέρειες, δηλαδή, θέλετε να πείτε, είναι πολύ λεπτομέρειες. Η προσφορά των υπερήχων είναι πάρα πολύ σημαντική. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντική. Και να πω, ας πούμε, μερικά παραδείγματα γρήγορα. Δεν επιτρέπεται, ας πούμε, να κάνουμε εξετάσεις μυοσκελετικού, κάνουμε κατά κόρον μαγνητικές σε αρθρώσεις, σε προβλήματα, ας πούμε, σε θλάσεις, κακώσεις, αθλητές, ενώ μπορεί και από μόνος του υπέρηχος σε μια μεγάλη κατηγορία από αυτές τις παθήσεις να δώσει αποτελέσματα. Σωστά. Μια εποχή, λίγο μακρινή πια, πριν μια δεκαετία, υπήρχε άλλο κίνητρο που ζητούσαν συνέχεια μαγνητικές, γιατί υπήρχε ένα μπόνους όταν γράφαμε μαγνητικές. Μάλιστα. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν έχει εξαλειφθεί με την κρίση, δηλαδή μετά το 10 εννοώ. Ναι. Πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο, όχι εντελώς, έχει εξαλειφθεί. Άρα το κίνητρο μας δεν πρέπει να είναι τι αποδίδει στο γιατρό κάτι. Αλλά το όφελος του ασθενού. Ακριβώς. Ναι. Εδώ, επειδή, να επιτρέψω μια παρένθεση. Μετά από 1,5 χρόνο και παραπάνω υγειονομικού πολέμου, πρέπει να αποφασίσουμε ότι ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε δρόμο και λογική. Πρέπει να αλλάξουμε και στον χώρο της ιατρικής λογική. Mm-hmm. Να υπηρετήσουμε την πρόληψη και την υγεία των ασθενών και όχι ιδιωτελή συμφέροντα. Μάλιστα. Είτε εταιριών είτε γιατρών. Αυτό παρένθεση, να δώσω και το στίγμα μου λίγο. Οι υπέρχει λοιπόν, σας είπα ένα παράδειγμα στο μυοσκελετικό. Ναι. Πάμε λίγο να πούμε, πρέπει να δίνουν πάρα πολλά προβλήματα. Να πω κλασικά παραδείγματα. Πολλοί άνθρωποι πέφτουν, χτυπάνε στον ώμο τους, ας πούμε. Όμως είναι μια άρθρωση που μπορεί τέλεια να ελεγχθεί με τον υπέρηχο. Mm-hmm. Όχι αποκλειστικά, μαζί αλλά, με την εκνογραφία, ναι, μπορεί να λύσει το 80% των προβλημάτων. Ή ας πούμε πολλοί αθλητές έχουν θλάσεις. Αυτό που έχετε ακούσει, το tennis leg. Μάλιστα. Το, δηλαδή το η κνήμη, το πόδι του τενίστα. Ή το tennis elbow, δηλαδή του αγώνα.
Μπορεί να βάλει γρήγορα και πολύ φθηνά, όπως είπατε πριν, διάγνωση. Γιατρέ, σε αυτό το σημείο να εξετάσουμε λίγο το θέμα. Μαλακά μόρια του σώματος εξετάζονται με αυτό τον τρόπο, με τους υπερήχους. Γιατί μαλακά μόρια του σώματος μπορεί να είναι και στο πρόσωπο, μπορεί να είναι και σε κάποια άλλα σημεία. Εξετάζονται απόλυτα και δίνουν μια σωστή εικόνα. Εξέταση εκλογής ο υπερήχος. Η απάντηση είναι εύκολη. Ναι. Είτε αφορά, να σας πω, τις πιο συχνές καταστάσεις. 9 στους 10 ανθρώπους που έρχονται για να κάνουν εξέταση με κάποιο πράγμα που πιάνουν στα μαλακά τους μόρια, είναι λιπώματα. Λιπώματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν λιπώματα, μια καλοήθης κατάσταση. Αλλά μυϊκές λάσεις, οι αθλητές που παθαίνουν μυϊκές λάσεις, όχι μόνο οι αθλητές, και άνθρωποι που πήγαν ένα περίπατο Κυριακές δεν ασκούνται πολύ και παθαίνουν μια θλάση στη γάμπα ή κάπου αλλού. Μυϊκές λάσεις γενικώς, είτε σε αθλούμενους είτε σε ηλικιωμένους, αντιμετωπίζονται. Ενδείκνυται. Ναι, υπάρχει μια ομάδα στην οποία κάποτε είχα δουλέψει στο Παρίσι, η οποία για τις παθήσεις που αφορούν την γαστροκνημία, τη γάμπα μας δηλαδή, τον αχίλιο, σημαντικός, ο πιο δυνατός τένοντας του ανθρώπου, και την πελματιά απονεύρωση, το κάτω μέρος του πέλματος, η πολιτική είναι αποκλειστικά και μόνο υπέρηχη. Είπατε υπέρηχο. Εγώ όμως σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω και το στίγμα των ανθρώπων που μας παρακολουθούν, γιατί έρχονται τηλέφωνα και ρωτάνε, δεν μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού. Τι έχετε να μας πείτε, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό πλέον? Είναι κουραστικό να θέλεις να κάνεις μια εξέταση και να σε παραπέμπουν στον ένα μήνα μετά, αφού λήξει το χαρτί του παραπεμπτικού που έχεις. Είναι μια πονεμένη μήνες, όχι μήνα. Είναι πονεμένη μήνες. Ιστορία αυτή. Εγώ θα ήθελα λίγο να πριν δώσουμε... πάμε στην πονεμένη ιστορία, να πούμε κάτι λίγο, γιατί είναι και επίκαιρο και σχετίζεται πάλι με το COVID. Είναι τα τρίπλεξ των Αγίων που ανέφερες πριν. Ναι, ποιο είναι, προσέξτε τι συνέβη. Τα τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων πενταπλασιάστηκαν αυτό το διάστημα. Λόγω φόβου. Μπράβο, και δίνεις εσύ την απάντηση. Ναι. Οι λόγοι υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί οι θρομβοφλεβίτιδες δεν ήρθαν με τον COVID. Ακριβώς. Προϋπήρχαν. Ναι. Πολλοί άνθρωποι, ιδίως γυναίκες, έχουν κυρσούς. Προϋπήρχε αυτό. Αλλά τώρα αυξήθηκε και αυξήθηκε τεχνικά λόγω της τηλεόρασης ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης που μας παραπέμπουν σε διάφορες ή στο διαδίκτυο λύσεις, που ναι, ειδήσεις που λένε ας ελέγξουμε την αξιοπιστία τους. Μάλιστα. Πραγματικά ήταν υπερβολικό, αλλά εντάξει, αυτό έχει καταλαγιάσει τώρα, γιατί ο κόσμος πέρασε σε άλλο στάδιο πλέον. Ναι, συνειδητοποίησε ότι το εμβόλιο κάνει θρομβώσεις σε 4 με 5 ασθενείς στο εκατομμύριο εμβολιαστέντων. Αυτό είναι το νούμερο. Και το ελέγξουμε το. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Αυτή είναι μελέτη που την έχει παρουσιάσει ένας συνάδελφος γιατρός που ζει και δουλεύει στο Παρίσι. Το όνομά του δεν το αναφέρω, τώρα είναι γνωστό. Το έχει γράψει επίσημα. Αυτή είναι μελέτη όχι ενός ανθρώπου. Ναι. Είναι πολυσυλλεκτικές μελέτες. Αλλά μην επεκταθούμε στο θέμα του εμβολίου. Άρα, υπέρηχη είναι μια εξέταση που πρέπει να την κάνουμε. Τώρα, να πούμε άλλες εξετάσεις που πρέπει να γίνονται συχνά. Πόνο στην κοιλιά, στο δεξιό υποχόνδριο που λέμε, κάτω από το θώρακά μας. Πολύ συχνή χοροληθίαση. Ναι. Μόλις έχουμε πονάκια τέτοια, είτε αυτό που πολλοί περνάνε και ξέρουν ότι είναι κολικός νεφρού, ο σφάκτης που λέγει η γιαγιά μας, ένας υπέρηχος θα μας λύσει το πρόβλημα. Ναι. Και είναι και επίγοντα περιστατικά αυτά. Τα επίγοντα περιστατικά, πώς μπορούμε να τα λύσουμε μέσω παραπεμπτικού? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ επανέρχομαι σε αυτό. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Αλλά εμείς πρέπει εδώ, επειδή είστε γιατρός, βρίσκεστε μέσα στο χώρο των εξετάσεων, βρίσκεστε με πολύ κόσμο, βρίσκεστε στην ανάγκη των ανθρώπων οι οποίοι παλεύουν για οικονομικά να μπορέσουν να σταθούν και να μπορέσουν να κάνουν μια εξέταση σωστή. Τι γίνεται, γιατρέκι? Δεν θα με βρείτε προετοίμαστο, γιατί αυτή την απάντηση την έχω δώσει πολλάκι. Σας το ρωτάει ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Θα πω τι συμβαίνει. Ένα στοιχείο, η μεριά του κράτους. Εξευτελιστικές τιμές, οι τιμές του ΕΟΠΗ για έναν γιατρό. Επομένως, παράδειγμα, σε φέρει, μας λέει. Παράδειγμα, θα σας πω. Ο υπέρχος μαστού, για τον οποίο μιλήσαμε, και είναι μια εξέταση, το έχω πει πολλές φορές, υψηλού ρίσκου, κοστολογείται από τον ΕΟΠΗ. Έτσι, 8-24. Το 1-24 το δίνει η γυναίκα, η ασφαλισμένη. Και, τα και 7 το ευρώ το κράτος στο διαγνωστικό κέντρο, όχι στο γιατρό. Στο από τα οποία με τα γνωστά Clow, Back και Rebate και άλλες αγγλικές ορολογίες, δίνει τα 3 ευρώ. Δηλαδή, φανταστείτε και πέστε μου εσείς να το σκεφτούν και οι τηλεθεατές σας, αν δεν είναι ντροπή για μένα που είμαι 64 χρονών, να κάνω μια εξέταση από την οποία τι θα πάρω από τα 4 ευρώ. Ποια είναι η αμοιβή μου. Μάλιστα. Άρα το πρώτο στοιχείο που παραμορφώνει την κατάσταση είναι οι τιμές του ΕΟΠΗ, οι οποίες συντηρούνται για λόγους πολιτικάντικους, όχι πολιτικούς. Ναι. Λοιπόν, το άλλο πρόβλημα είναι
η έλλειψη, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα με τους καρκινολόγους. Έλλειψη προσωπικού. Υπάρχει, ναι, υπάρχει λειψανδρία. Ναι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο κύριοι λόγοι. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα και θα σας πω όλες τις αλήθειες. Ναι. Παίρνετε σε ένα διαγνωστικό κέντρο. Το, αν πάρετε φυσικά στο νοσοκομείο, είναι ανέκδοτο ότι θα βρεις ραντεβού για να κάνεις μαστογραφία ή υπέρηχο. Εγώ προκαλώ όποιον τα καταφέρει να πάρει την κυρία Πολίνα να της πει ότι κατάφερε και έκανε υπέρηχο σε ένα μήνα. Στο μήνα. Στους δύο δεν μήνες. Απαντάω σε αυτό σε πόσους μήνες. Επομένως, αν καταφέρει να κάνει στο δημόσιο εννοώ. Πάμε στο ιδιωτικό. Ναι. Τι συμβαίνει, παίρνει τηλέφωνο μια κυρία και της λένε μαστογραφία μπορούμε. Γιατί η μαστογραφία έχει ένα. Διαφορετικό κόστος. Έχει ένα κόστος που κάτι αφήνει στο τέλος. Το πληρώνει και ο ιδιώτης. Ναι, και τη μαστογραφία την κάνει ο τεχνολόγος. Ενώ τον υπέρχο του κάνει ο γιατρός, που είπαμε ότι είμαστε λειψοί, δηλαδή ενώ σε αριθμό. Ναι. Και συνήθως λένε ότι δεν έχουμε ραντεβού. Το κάνουν για τον εξής λόγο. Και θα πούμε την αλήθεια τώρα. Γιατί είναι. Είπαμε σε μια ευθελιστική τιμή δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα του ένας επιχειρηματίας. Πώς θα πληρώσει τα έξοδα του ή το γιατρό του με 4 ευρώ για έναν υπέρηχο που παίρνει το κέντρο, έτσι. Μάλιστα. Άρα δεν είναι αλήθεια, δεν λένε τη μισή αλήθεια. Δεν έχουμε ραντεβού. Και εξωθούν τους πολίτες οι οποίοι σίγουρα δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά αυτό είναι το κράτος που έχουμε. Να γίνεται ιδιωτική μια εξέταση. Θα σας πω και εγώ το προτείνω και θα σας πω με τιμιότητα. Ναι. Αν έχετε κάποια οικονομική δυνατότητα σχετική. Μπορείτε να διαλέξετε να κάνετε ιδιωτικά για να εξυπηρετηθείτε άμεσα. Αν είναι επίγον το περιστατικό. Όχι, σε ένα προληπτικό έλεγχο. Μαστογραφία, το έχω πει σε πολλές γυναίκες. Ναι. Μαστογραφία υπέρηχο. Θα βρείτε σε διαγνωστικά κέντρα. 40 με 50 ευρώ να κάνετε μαστογραφία και υπέρηχο, πιστέψτε με, είναι μια πολύ μικρή τιμή. Αυτό το λέω γιατί έτυχε εγώ σε πολύ συγγενικό μου πρόσωπο το 2012 στο Παρίσι, πλήρωσα 150. 7 ευρώ. Αν πάτε στο Λονδίνο, θα δώσετε 300 λίρες για να κάνετε έναν υπέρηχο. Άρα, θα πρέπει σαν χώρα λίγο να εξορροπήσουμε τα πράγματα. Ναι. Αλλά αυτό χρειάζεται τιμότητα και τιμιότητα από όλες τις πλευρές. Όχι ψέματα και όχι υποκρισίες. Θέλει σωστό διάλογο και από την πλευρά των ασθενών, αλλά και σωστή αντιμετώπιση από την πλευρά του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να υπάρχει μια χρυσή τομή, θα έλεγα. Να σου δώσω και ένα άλλο θέμα που θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ τώρα. Ναι. Να πούμε τι συμβαίνει στην επαρχία. Να πούμε τις αλήθειες, δεν είπαμε. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, κοιτάξτε τι συμβαίνει στην επαρχία. Έρχονται γυναίκες, και αυτό που λέω είναι πραγματικά γεγονότα. Ναι. Από την Αλεξανδρούπολη, τις Σέρες, τη Βέρεια, φτάνουν αυτές. Μπορώ να πω κι άλλα. Είναι αρκετά μεγάλα. Έρχονται να κάνουν μαστογραφία και υπέρηχο σε διαγνωστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Ναι, ο λόγος. Γιατί τους στοιχίζει, γιατί μερικά δέχονται και τα του ΕΟΠΗ ή έχουν χαμηλές τιμές, δηλαδή που δεν ξεπερνάνε τα 50 ευρώ για τις δύο εξετάσεις. Ναι. Ενώ οι συνάδελφοι στην επαρχία τι έχουν κάνει. Εγώ δεν τους αδικώ. Έχουν συμφωνήσει, επειδή είναι 2-3 διαγνωστικά κέντρα σε κάθε επαρχιακή πόλη. Ναι. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους και λένε δεν δεχόμαστε ΕΟΠΗ. Α, δεν δεχόμαστε ΕΟΠΗ. Αυτό ναι, είναι λίγο σκληρό. Είναι πάρα πολύ σκληρό, ειλικρινά, γιατί ο κόσμος. Θα πρέπει κάποτε αυτή η χώρα να κάνει ένα νέο τιμοκατάλογο, να ενοποιηθούν οι τιμές, να υπάρχουν κανόνες για όλους τους Έλληνες. Δεν είμαστε οι Έλληνες του κέντρου ή της επαρχίας ή το ανάποδο. Υπάρχει και διαχωρισμός και τι να πω, εδώ είμαστε, ο κόσμος μας ακούει, σίγουρα μας παίρνει τηλέφωνο. Εμείς χαιρόμαστε να δεχόμαστε τις καλές και τις άσχημες, ας πούμε, ερωτήσεις που υπάρχουν, γιατί σε μια εκπομπή πάντοτε θα υπάρχει και το καλό, θα υπάρχει και η αντίδραση και η αντίρρηση, θα έλεγα. Λοιπόν, κύριε Λευκόπουλη, πραγματικά χαίρομαι πολύ για τη σημερινή αυτή συζήτηση που έχουμε και έτσι πόσο τίμια συζητάμε σήμερα για όλα αυτά. Θα πούμε επίσης ότι μέσα από έναν υπέρηχο μπορούμε να εξετάσουμε και πολλά άλλα όργανα του σώματός μας, όπως είναι το ύπαρ, το οσπλίνα, ο σπλήνας, η νεφρή, το πάνγκρεας, η ουροδόχος κίστη. Όλα αυτά είναι εξίσου σημαντικά, νομίζω, στον υπέρηχο, ο οποίος, όπως είπατε, είναι το δεξί χέρι των ιατρών σε μια πρόληψη και σε μια σωστή αντιμετώπιση. Εκτός είναι αριστερόχειρος. Αν είναι αριστερόχειρος, θα είναι το αριστερό της χέρι. Εγώ θα κρατήσω μόνο ένα όργανο, επίτηδες, γιατί όλα τα άλλα που το είπατε είναι σωστό. Ναι. Το όργανο στόχος για πολλές παθήσεις είναι το ύπαρ, το σηκώτη μας. Το σηκώτη, ναι. Δεν είναι μόνο που υπάρχουν και πρωτοπαθείς παθήσεις στο ύπαρ, είναι κυρίως στόχος για δευτεροπαθείς παθήσεις, για τις μεταστάσεις δηλαδή. Όλοι οι καρκίνοι του σώματος μπορεί να χτυπήσουν στο ύπαρ. Είτε είναι μαστός, είναι πνεύμονος, οτιδήποτε. Άρα το ύπαρ είναι ένα όργανο που πρέπει να το ελέγχουμε με υπέρηχο, αλλά προσέξτε. Ο υπέρηχος είναι η εξέταση, η πρώτη πρώτης διαλογής, αλλά μετά θα πρέπει να συμπληρωθεί όταν μιλάμε για το ύπαρ, ιδίως σε καρκινοπαθείς, και με αξονική και με μαγνητική τομογραφία. Αυτά είναι τα επόμενα που θα ήθελα να συζητήσουμε, γιατί και η αξονική τομογραφία θέλουμε να μας πείτε τι απεικονίζει γενικώς, τις ενδείξεις, ποιοι πρέπει να κάνουν,
πόσο ακτινοβολία έχει κάθε, πότε πρέπει να κάνουμε μια αξονική τομογραφία, αν χρειαστεί και όποτε μας το ζητήσει ο θεράπων ιατρός. Σας ακούμε, κύριε Λευκόπουλε. Λοιπόν, μια και περάσαμε στην αξονική, ναι. Εγώ πάλι το μυαλό μου πάει στη σημερινή πραγματικότητα. Σήμερα, σας το λέω εμπειρικά, επειδή κάνω και τηλεδιάγνωση, γνωματεύω για διάφορα κέντρα ανά την Ελλάδα, η εξέταση που γίνεται κατά κόρο πλειοψηφικά πια όσον αφορά τις αξονικές, ναι. Ποια είναι η αξονική θώρακος. Γιατί, η οποία... λόγω του COVID. Λόγω του COVID. Προσέξτε, ναι. Να πω ένα ευχάριστο γενικά δεδομένο, το οποίο δεν το έχω ελέγξει εγώ επιδημιολογικά, αλλά με συναδέλφους που το συζήτησα ισχύει. Στο δεύτερο και τρίτο κύμα, δηλαδή μέχρι και την άνοιξη, όταν κάναμε εξετάσεις αξονικής θώρακος, ναι. Σε 10 ανθρώπους που είχαν COVID, οι 9 είχαν παθολογικά ευρήματα. Τα οποία, μάλιστα. Είναι, να το πούμε στα γρήγορα, κυρίως, ναι. Ενώ ο πνεύμονας, αν το δούμε στην αξονική, είναι μαύρος, κάνει νεφελώματα. Αυτά που τα λέμε είναι σκιές. Λέμε, σκιές δίκη θολήσει άλλους, σαν, μάλιστα. Το θαπό γυαλί. Mm-hmm. Οι 9 στους 10 λοιπόν είχαν τέτοια ευρήματα. Και δεν είναι τα μόνα, υπάρχουν και άλλα. Αυτό είναι το κύριο εύρημα. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, το χειμώνα δηλαδή, δεν ξέρω τώρα που θα ξανά έχουμε το τέταρτο κύμα πανδημίας. Τώρα, στους 10 που κάνουμε, ένας έχει ευρήματα. Τι σημαίνει, τι πρακτικά σημαίνει αυτό, πρακτικά, θα σας, ναι. απαντήσω. Εγώ δεν είμαι επιδημιολόγος. Μπορείτε σε μια άλλη εκπομπή να το ρωτήσετε σε κάποιον πιο εξειδικευμένο. Πιστεύω ότι ο ιός έχει εξασθενήσει. Αυτό, ότι έχουμε καλό. Αποτελέσματα από τους εμβολιασμούς. Ναι. Ότι ο ιός, πώς το λένε, το Δέλτα. Η μετάλλαξη. Η μετάλλαξη, ναι. Δέλτα είναι μεν πιο μεταδοτική, αλλά κάνει λιγότερες ζημιές. Και ίσως επειδή προσβάλλει, ναι. και νεότερους, ναι. πραγματικά βλέπουμε πολύ πιο αραιά ευρήματα στην αξονική. Η αξονική λοιπόν βλέπετε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο προστάτευε πάντα και να προστατεύσει τους πνεύμονες μας, που είναι ένα όργανο ζωής. Το έχουν καταλάβει πολλοί άνθρωποι, ιδίως αυτοί που περάσαν αυτή την ταλαιπωρία και βγήκαν νικητές. Εύχομαι οι περισσότεροι να βγαίνουν και κανείς να μην χάνουμε άλλους ανθρώπους. Είναι ένα βοηθητικό εργαλείο που το ξέρουν και πολλοί από τους ακροατές που έχουν περάσει και αυτοί άλλα προβλήματα, ναι. με κύριο χαριστικό τον καρκίνο. Έχουν βιώσει μια τέτοια κάνουν, ναι. Εκεί χρειάζεται περιοδικός έλεγχος. Κάνεις πιο επαναληπτικές τις αξονικές. Mm-hmm. Να πούμε, ναι. κάτι άλλο ενθαρρυντικό. Η αξονική τομογράφηση σημερινή είναι όλη. Δεν θα βρεις εύκολα πια παλιό αξονικό. Τεχνολογία, είναι από 16, ναι. που λέμε και πάνω. 16 δηλαδή είναι το. Ένα χαρακτηριστικό. Έχουμε φτάσει, αν πάμε το 16, είναι ένας αλγόριθμος 16, 32, 64, 128, 256. Μάλιστα. Δηλαδή, τι σημαίνει οι αξονικοί που κάνουν τις στεφανιογραφίες, ναι. τις ανέμακτες, ναι. είναι αυτοί που είναι 128 ή και μερικοί 64, όπως λέμε, το κάνουν, ή το 256. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα νέα μηχανήματα έχουν τα πλεονεκτήματά τους, πέρα από αυτά που δίνουν σαν διάγνωση, έχουν μειώσει και την ακτινοβολία. Έχουν μειώσει την βέβαια, ναι, την βέβαια. Μιλάμε για το ναι. ίδιο όργανο. Όταν εξετάσεις ένα ίδιο όργανο, όταν το εξέτασες πριν 10 χρόνια, δεχόταν πιο πολύ ακτινοβολία. Ναι, σίγουρα η τεχνολογία και η επιστήμη εξελίσσεται και χρησιμοποιείται σκιαγραφικό πολλές φορές. Το οποίο σκιαγραφικό, άλλη είναι αλλεργική. Εκεί τι αντιμετώπιση δίνεται στους ασθενείς, τι γίνεται όταν πρέπει κάποιος να κάνει μία τέτοιου είδους εξέταση που θα χρειαστεί όμως το σκιαγραφικό, παρόλα αυτά είναι αλλεργική όμως. Εδώ υπάρχει πρόνοια. Ναι. Σίγουρα να πω, για να ξέρει ο κόσμος, ότι η αλλεργία μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος στη σκόνη, να έχει σε ένα τρόφιμο. Και όχι στο συγκεκριμένο, όχι, στην, ναι. ουσία. Αλλά που το πιο σημαντικό είναι, και πρέπει να το λέμε και βάζουμε τους τεχνολόγους, τους συνεργάτες μας να τα ρωτάνε, ναι. το πιο ισχυρό να μην έχει αλλεργία στο ίδιο το ιόδιο, που είναι συστατικό των ναι. σκιαστικών του αξονικού. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει κάνει μια αξονική πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια και παρουσίασε αλλεργική αντίδραση. Mm-hmm. Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι από ήπιες μέχρι πολύ σοβαρές. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρές. Συνήθως όμως είναι ήπιες. Σπάνια έχουμε πολύ σοβαρές αντιδράσεις. Εκείνη την περίπτωση. Είναι ενημερωμένοι όταν παίρνει σε μια γραμματεία σε ένα διαγνωστικό κέντρο ή και στο νοσοκομείο όταν πάει, θα του δώσουν συνήθως τριήμερη προληπτική αγωγή, η οποία περιλαμβάνει κάποια φάρμακα αντισταμινικά και ναι, κορτιζόνη. Για να προλάβουν λίγο το. Ναι, ναι, προετοιμάζεται ο άνθρωπος και γίνεται, έχουμε το νου μας πάλι. Γι' αυτό ναι. όταν βάζουμε τη φλέβα στον ασθενή, σε τέτοιους ασθενείς, τη διατηρούμε. Δεν βγάζουμε όταν ρίχνουμε το σκιά, την αφήνουμε. Ώστε να μπορέσετε να. Έχουμε τα φάρμακά μας δίπλα, ότι αν συμβεί ναι. κάποια αντίδραση. Και πολλά κέντρα, ναι. ιδίως στα νοσοκομεία αλλά και σε κλινικές και σε διαγωνιστικά κέντρα, υπάρχει και αναισθησιολογική κάλυψη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι.
Τώρα, όσον αφορά την αξονική τομογραφία, το πόσο ακτινοβολία έχει, όπως μας είπατε, και τα αποτελέσματα που έχει στην αθυρωμάτωση και σε όλες αυτές τις εξετάσεις που έχουν να κάνουν με κατάγματα, με τον πνεύμονα, με το πεπτικό σύστημα, έρχεται και η μαγνητική τομογραφία. Μία άλλουδους να πούμε λίγο για την στεφανιογραφία, η οποία πολλές φορές μπορεί να μην γίνει, αλλά μέσω της αξονικής να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Συμβαίνει αυτό? Εδώ τώρα τα τελευταία χρόνια, είναι αρκετά, όχι πολλά χρόνια, ναι. Αν προσέξετε το είπα πριν, ανέμακτη στεφανιογραφία. Ανέμακτη, ακριβώς. Υπάρχουν ακόμα ενδείξεις, ναι, της στεφανιογραφίας κλασικής που γινόταν με πρόσβαση κυρίως από τη μοιραία αρτηρία στη βουβονική μας περιοχή. Και υπογράφανε και ένα χαρτί. Γιατί αυτό ναι, υπάρχει, προσέξτε. Και σήμερα έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν πας να κάνεις και θεραπεία ταυτόχρονα. Μάλιστα. Με τη συμβατική στεφανιογραφία, όταν βάλεις το καθετήρα και πας στη στεφανία, μπορείς να βάλεις το μπαλονάκι σου να κάνεις μια πλήρη θεραπεία. Να κάνεις και ναι, διάγνωση και θεραπεία και ταυτόχρονα. Θεραπεία, όταν ναι, έχεις τα στοιχεία ότι ο άνθρωπος έχει μεγάλη στένωση στα στεφανία αγγεία. Η ανεαμακτή χρησιμοποιείται πολύ τακτικά τώρα και για προληπτικούς λόγους σε κάποιες ηλικίες. Γίνεται με την έγχυση του σκιαστικού σε μια φλέβα όπως κάνουμε όλες οι αξονικές. Ακριβώς. Από το χέρι. Ναι. Οπότε και είναι και σύντομη, γρήγορα, δηλαδή επειδή τα μηχανήματα αυτά είπαμε ναι, είναι γρήγορα πάρα πολύ, μέσα σε λίγα λεπτά τελειώνει η εξέταση. Φυσικά μέχρι να προετοιμαστεί, γιατί πρέπει ο ακτινολόγος ή ο καρδιολόγος που κάνει την ανέμακτη στεφανιογραφία να προετοιμάσει τον ασθενή, να μην έχει ψηλούς παλμούς, τον προετοιμάζουν τέλος πάντων, του δίνουν κανένα ερευνητικό. Συνολικά δηλαδή σε 1/4-20 λεπτά, το πολύ μισή ώρα, έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική εξέταση. Πολύ σωστό αυτό και νομίζω ότι έτσι η επιστήμη μας δίνει λύσεις σε προβλήματα τα οποία παλαιότερα έπρεπε κάποιος για να κάνει μια στεφανιογραφία να υπογράψει ένα χαρτί στο οποίο συνενήγε να γίνει η εξέταση αυτή, και εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Υπήρχε γιατρέ, αυτό θυμάμαι γύρω στο 1985, κάπου εκεί γινότανε, παίρνανε την υπογραφή του ασθενούς για να γίνει αυτή η εξέταση και είχαμε και όχι πάντοτε καλά αποτελέσματα. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να μην βγούνε κιόλας από μια τέτοια εξέταση κάποιες φορές, θα λέγαμε. Τώρα όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Και επειδή σε 3-4 λεπτά τελειώνει η εκπομπή μας, θέλω τις δικές σας συμβουλές να δώσετε στον κόσμο που μας παρακολουθεί γενικά για τον προληπτικό έλεγχο και πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα που βρισκόμαστε μέσα σε ένα δύσκολο ακόμα χρόνο. Τι να συστήσουμε στους φίλους τηλεθεατές μας για να κλείσουμε την εκπομπή? Εγώ θα πω να διατηρούμε την ελπίδα μας σε πολύ δύσκολους καιρούς. Να βιώσουμε όλοι ότι ζούμε έναν πόλεμο και αυτό το πράγμα να αυξήσει τα αισθήματα αλληλεγγύης, συμπόνιας, και να προστρέχουμε και τις αντοχές μας, να προστρέχουμε ένας τον άλλον, να προσπαθήσουμε μέσα από αυτή την κρίση, γιατί οι κρίσεις, όπως και να τη δει κανείς, μπορούν να μας βγάλουν καλύτερους. Άλλο το στοίχημα είναι να αλλάξουμε νοοτροπίες και μέσα από τις εμπειρίες των τελευταίων χρόνων, που είναι εντάξει 2 χρόνια περίπου, να γίνουμε καλύτεροι. Για την ιατρική τι σημαίνει αυτό? Να επικεντρώσει την πρόληψη. Ναι. Η βιομηχανία της ιατρικής, και θα το πω, δεν επενδύει στην πρόληψη έτσι και στην υγεία, επενδύει στην αρρώστια. Ναι. Γιατί, καταλαβαίνετε το υπονοούμενο, η αρρώστια αποδίδει οικονομικά. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να τελειώνει σιγά σιγά. Ναι. Με τον COVID θα είχαμε τελειώσει αν δεν υπήρχαν και τα συμφέροντα και άλλοι λόγοι, δεν τους αναφέρω τώρα, ναι, των εταιριών. Άρα ναι, για το μέλλον θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε. Ναι. Όλοι μαζί. Γιατί όλοι θα το καταφέρουμε. Και όλοι μαζί, επειδή μιλάμε ναι, για το μέλλον, αν θέλουμε να έχουμε καλή υγεία, ναι, θα πω 2-3 πράγματα. Προσέξτε τη διατροφή σας. Μπορείτε και στην δικιά μου ηλικία που είστε ή και νεότεροι να αλλάξετε διατροφή. Να επενδύσετε στην πρόληψη, γιατί η καλή διατροφή και η πρόληψη θα σας χαρίσει μακροζωία και καλύτερη υγεία. Όπως το είπατε. Συμφωνώ λοιπόν, κύριε Λευκόπουλε. Ειλικρινά η συζήτησή μας ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ελπίζω και οι τηλεθεατές μας να συμφωνήσουν με τις πληροφορίες που τους δώσαμε. Αν δεν συμφωνούν, ας μας πάρουν τηλέφωνο. Ο κύριος Λευκόπουλος είναι εδώ. Σίγουρα θα απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω, γιατρέ, για τη σημερινή αυτή συζήτηση. Και αν μπορείτε κάποια άλλη στιγμή μέσα στις τόσες σας υποχρεώσεις να βοηθήσετε στον κόσμο για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να έχουμε και καλύτερο μέλλον, θα έλεγα. Είναι ουσιαστική η δική σας συνεισφορά και όλων των γιατρών. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλοι μου τηλεθεατές, έφτασε στο τέλος μία ακόμη εκπομπή. Ελπίζω να σας κρατήσαμε παρέα με πολύ όμορφες συμβουλές.
Τα τηλέφωνά σας πάντοτε καλοδεχούμενα και από εμένα και τους συνεργάτες μου ένα καλό βράδυ και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί σας. Καλή υγεία, να έχετε καλό βράδυ. Γεια σας. Μαμά, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, τι. Μισό λεπτό. Ναι, για μισό λεπτό, μαμά, γιατί με παίρνω. Ναι, εντάξει, βάγια. Μαμά, να σου πω. Έλα, αγάπη μου, θα αργήσεις πάλι. Κάνε την μπλούζα, σου είναι τσαλακωμένη. Άσε με, μια χαρά είναι η μπλούζα. Πρόσεχε. Μαμά, θέλω να... Να πάρεις την ομπρέλα σου σήμερα. Βροχές δίνει. Μαμά. Θέλω να μιλήσουμε. Είσαι καλά, παιδί μου. Πάμε μια βόλτα μετά το σχολείο. Πάμε. Ομπρέλα. Σιγά μη βρέξει. Αυτό που απλά θέλω να σου πω είναι να βάζεις πρώτο τον εαυτό σου. Αν είσαι εσύ καλά, θα είμαστε όλοι καλά. Φροντίζεις για όλα. Φρόντισε πρώτα τον εαυτό σου. Ο προληπτικός έλεγχος σώζει ζωές.